μας και το μεάρχη βέβαια τώρα στην Νέα Δημοκρατία για τα οικονομικά, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Τον παρακολουθήσαμε και προχθές με τον κύριο Σταθάκη στο κρατικό κανάλι και είναι αλήθεια ότι ο κύριος Σταϊκούρας μιλούσε με αριθμούς, μιλούσε με δεδομένα και απαντούσε σε κάποια θέματα. Το ύφος όμως το έχει ο Σταθάκης, δεν μπορώ το παραγνωρίσουμε. Το ύφος είναι το ύφος της εξουσίας. Κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλώς μεσημέρι. Τι κάνετε? Έρχεστε από τη Λάρκο, να δεν κάνω λάθος, είστε στη Λάρκο? Σωστά, σωστά. Είχα μια συνάντηση σήμερα με τη διοίκηση και με τους εργαζόμενους της Λάρκο και των επιχειρήσεων που ουσιαστικά έχουν μια συνεργασία δραστηριοποιούνται, με τη Λάρκο, που δραστηριοποιούνται κοντά στη Λάρκο και συζητήσαμε τα πολλά μεγάλα προβλήματα τα οποία η κυβέρνηση ουσιαστικά μεταθέτει διωγγωμένα στην επόμενη κυβέρνηση. Ναι. Διότι το έχουμε ξανασυζητήσει και αυτό το θέμα. Δεν είμαι από αυτούς που υποστήριζα ποτέ ότι τα προβλήματα δημιουργήθηκαν την τελευταία τετραετία. Υπήρχαν πολλά οξυμένα προβλήματα και στο παρελθόν. Απλά υπήρχαν δύο διαφορές. Πρώτον, δεν υπήρχε αδιαφορία. Και δεύτερον, προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποιες λύσεις για να διασφαλίσουμε τη διωσιμότητα της εταιρείας. Ναι. Σήμερα υπάρχει παντελής αδιαφορία. Ενδεικτικά θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για ορισμένα πράγματα το 2017 όταν ήρθε στη Λαμία. Και όταν προεκλογικά ήρθε πάλι στη Λαμία, δεν αναφέρθηκε καν στη λέξη Λάρκο. Καν. Ο δε κ. Σταθάκης, σε 15 συνεχόμενες ερωτήσεις που έχω υποβάλει για το περίφημο σχέδιο που έχει για το μέλλον και τη διωσιμότητα της εταιρείας, για το οποίο είχε δεσμευτεί ότι θα το καταθέσει τον Μάιο του 2018, μπροστά και στους εργαζόμενους, μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει καν. Άρα συζητήσαμε διεξοδικά όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η εταιρεία και τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Νομίζω είναι πάντως δύσκολο το θέμα της Λάρκο, κύριε Σταϊκούρα, και δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να το λύσετε κι εσείς, γιατί έχει και βάρη, έχει και ανταγωνισμό, είναι δυσεπίλετος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο θέμα. Κουβαλάει χρέη του παρελθόντος τα οποία έχουν διωκωθεί. Κουβαλάει κρατικές ενισχύσεις οι οποίες έχουν κριθεί οριστικά και μετάκλητα ως παράνομες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι. Αλλά πέρα και πάνω από το τι κουβαλάει στο παρελθόν, κάθε μήνα η εταιρεία, ακόμα και αν δεν είχε τα βάρη του παρελθόντος, λειτουργεί με ζημίες. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι η εταιρεία προσπαθεί να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες. Δεν είμαι βέβαιος πόσο σταθερές, βιώσιμες και ασφαλείς για τους εργαζομένους είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Ναι. Βλέπετε άλλη πιθανότητα ιδιωτικοποίησης της εταιρείας, κύριε Σταϊκούρα? Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε όλα τα δεδομένα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς ο οποίος θα αλλάξω στάση κάθε χρόνο. Έχω μια σταθερή άποψη και γενικώς ως πολιτικό κόμμα είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Αλλά οι αποκρατικοποιήσεις πρέπει να έχουν συγκεκριμένη στόχευση και κανόνες. Δεν γίνονται όποτε θέλουμε, ούτε όλες οι συνθήκες είναι οι ίδιες. Πρέπει να δεις ποια είναι η κατάσταση της εταιρείας, πρέπει να αξιολογήσεις το τίμημα, πρέπει να αξιολογήσεις τις θέσεις απασχόλησης, πρέπει να αξιολογήσεις τις επενδύσεις που θα κάνει ένας ιδιώτης σε μια επιχείρηση. Γενικώς μπορώ να σας πω ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων το οποίο έχει συμφωνήσει η σημερινή κυβέρνηση με τους εταίρους και δανειστές, η Νέα Δημοκρατία θα το συνεχίσει και θα το τρέξει πιο γρήγορα. Ναι. Εκεί μέσα δεν περιλαμβάνεται η Λάρκο. Ακριβώς, θέλω να σας ρωτήσω. Αλλά το τι θα κάνουμε για την εταιρεία εξαρτάται από την κατάσταση την οποία θα παραλάβουμε. Πάντως, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Ναι. Μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει επιβαρυνθεί πολύ την τελευταία τετραετία. Διότι χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται καλύτερο management, χρειάζεται εν πάση περιπτώσει να προωθηθεί και το προϊόν. Υπάρχει ανταγωνισμός μεγάλος. Υπήρξε... Έχετε δίκιο. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί μου έγινε μια ενημέρωση σήμερα. Ακόμα και η ποιότητα του μεταλλεύματος πλέον είναι εξαιρετικά φτωχή. Που σημαίνει ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, είτε ενδογενός είτε εξωγενός, να βελτιώσουμε την ποιότητα. Νομίζω βρήκε ένα άλλο και άλλη πηγή μεταλλεύματος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε, βρέθηκε μια πηγή, αλλά αυτή η πηγή που πράγματι φαίνεται να έχει καλύτερη ποιότητα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να αλλάξει όλη η σύνθεση του μεταλλεύματος εταιρείας. Μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα ασφάλειας και εγκαταστάσεων και εργαζομένων, γιατί είναι διαφορετικό το υλικό. Και θέλω να είμαι απολύτως βέβαιος ποια είναι η σύμβαση και τι μπορεί να κρύβεται μελλοντικά πίσω από τη σύμβαση με τον κάθε επιχειρηματία. Και να ξεκαθαρίσουμε και το τοπίο, κύριε Σταϊκούρα, σε σχέση με τη ΔΕΗ, η οποία έχει τα προβλήματά της, είναι μια
προβληματική επιχείρηση δυστυχώς και κατά της ΕΔΗ και η οποία είναι και εταίρος, έτσι, μετοχικός εταίρος της ΛΑΡΚΟ, που πρέπει να δούμε και το θέμα του κοστολογίου της ηλεκτρικής ενέργειας. Σωστά. Απλά επειδή αναφερθήκατε στη ΔΕΗ, ναι, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Η ΔΕΗ σαν ΔΕΗ και όχι ΔΕΗ. Θέμα ΛΑΡΚΟ. Η ΔΕΗ ως ΔΕΗ. Διότι θέλω να σας πω ότι τα οικονομικά της στοιχεία τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν κάθε χρόνο μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση της λειτουργίας της. Δεύτερον, οι ληξιπρόνες οφειλές έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία τετραετία των ιδιωτών προς την εταιρεία. Και τρίτον, διαγωνισμοί που θα έπρεπε να γίνουν και έχει προκηρύξει η σημερινή κυβέρνηση είτε ακυρώθηκαν, είτε τελμάτωσαν, είτε καθυστέρησαν. Ναι. Άρα το πρόβλημα της βιωσιμότητας της ΔΕΗ, όπως επισημαίνει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το φως δημοσιότητας προχθές, είναι εξαιρετικά σημαντικό, εξαιρετικά κρίσιμο και από τα πρόσθετα που θα έχει να αντιμετωπίσει ως ορολογιακές βόμβες η επόμενη κυβέρνηση. Όταν το ακούει ο πολίτης αυτό όμως, κυρία Σταϊκούρα, ξέρετε τι σκέφτεται? Όχ, έρχονται αυξήσεις στη ΔΕΗ. Η βούλησή μας είναι και προφανώς η επιθυμία μας, και αυτό εκτιμώ ότι θα πράξουμε, είναι να μην αυξηθούν τα τιμολόγια στη ΔΕΗ. Αλλά το ζήτημα είναι να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση που είχαμε σχεδιάσει το 2014 για να αντιμετωπίσουμε με επάρκεια και βιωσιμότητα το θέμα της ΔΕΗ. Σας θυμίζω ότι τότε μιλούσαμε και για μικρή ΔΕΗ, μιλούσαμε για μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που θα ενίσχυαν τη ρευστότητα και θα διασφάλιζαν τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Άρα δεν είναι αυτός ο σκοπός, δεν θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, όμως η κατάσταση ΔΕΗ είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αποκλείεται. Από εμένα δεν θα ακούσετε ωραιοποιήσεις. Ναι. Από μένα θα ακούσετε την πραγματικότητα, για να μπορέσουμε όταν μιλάμε την επόμενη μέρα, πρώτο Θεός, από την ίδια ή από άλλη θέση, να μπορέσουμε να είμαι αξιόπιστος απέναντί σας. Κύριε Σταϊκούρα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μεθαύριο κλείνει και τυπικά η Βουλή. Βεβαίως γίνονται ορισμένα πράγματα εκεί στη Βουλή που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από εσάς βεβαίως. Αλλά και η κοινή γνώμη αρχίζει και νιώθει λιγάκι μια έτσι, όχι ανησυχία, μια απογοήτευση. Ότι σου λέει όλοι οι ίδιοι είναι παραμονές εκλογών, αρχίζουν να κάνουν ρουσπέτια, προσπαθούν να διορίσουν συγγενικά πρόσωπα στη Βουλή και όλα αυτά. Αν θέλετε, δώστε μας ένα σχόλιο. Πρώτα απ' όλα, οι πολίτες έχουν δίκιο να ενοχλούνται. Και έχουν δίκιο να ενοχλούνται διαχρονικά. Ναι. Δεν είναι σημερινά μόνο τα φαινόμενα, έρχονται και από το παρελθόν. Όμως, αν μη τι άλλο, μπήκαν κάποιοι κανόνες στο πρόσφατο παρελθόν και δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα ακριβώς στους πολίτες να ελέγχουν το πολιτικό σύστημα. Για παράδειγμα, η διάβγεια. Μέσα από τη διάβγεια, εσείς οι ίδιοι έχετε διαπιστώσει πολλές φορές πράξεις και παραλήψεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση όμως έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Και δεν είναι μόνο η Βουλή. Η Βουλή, ξέρετε, είναι ένα περιστατικό το οποίο πράγματι χτυπάει κατευθείαν στους Έλληνες πολίτες. Ίσως είναι το πιο προκλητικό, κύριε Σταϊκούρα, γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά προκλητικό, αλλά μπορεί πράγματα τα οποία γίνονται εκτός Βουλής να είναι πιο προκλητικά. Και ενημερώνομαι συνεχώς κάθε μισή ώρα από ανακοινώσεις συναδέλφων μου, τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας, για πράγματα τα οποία γίνονται στο Υπουργείο Ενέργειας, για πράγματα τα οποία γίνονται στο Υπουργείο Μεταφορών, για πράγματα τα οποία γίνονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και για πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Γίνονται μεταθέσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αλλαγές διοικήσεων, όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή, είτε με το πρόσχημα της Βουλής, είτε χωρίς το πρόσχημα της Βουλής, απλώς με υπουργικές αποφάσεις. Και αναφέρεστε στα πιο κρίσιμα υπουργεία τώρα. Πρωτόγνωρες καταστάσεις εξευτιλισμού του ελληνικού κοινοβουλίου, αλλά και πολύ μεγάλης, ακόμα μεγαλύτερης σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, υποβάθμισης της ποιότητας της δημοκρατίας. Και αυτό που με ενόχλησε ιδιαίτερα, προς τιμήν της παραιτήθηκε ουσιαστικά από την υποψηφιότητά της. Από την υποψηφιότητά της μελλοντικά, αλλά αυτό που με ενόχλησε πάρα πολύ ήταν κυρίως ο κινησμός. Τέτοιο κινησμό δεν είχαμε αντιμετωπίσει. Ναι, τον ομολόγησε και η κυρία Χρυσοδουλόπουλου όμως, έτσι. Και γι' αυτό εμείς είπαμε, όπως βλέπετε, κάνουμε και την αυτοκριτική μας, αλλά θα συνεχίσουμε να μιλάμε με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με μετριοπάθεια.
Κύριε Σταϊκούρα, είστε βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά εκλέγεστε στη Φθιώτιδα. Θέλω να δούμε λοιπόν έτσι επιγραμματικά ορισμένα θέματα. Μιλήσαμε προηγουμένως για το θέμα της Λάρκο, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό ανοιχτά θέματα στη Φθιώτιδα, στην περιοχή μας εδώ, που ενώ περιμέναμε κάποια στιγμή να βρούμε απαντήσεις και λύσεις, έχουν μείνει, πώς το λέει και ο λαός εδώ, μεσοβέζικα. Δηλαδή δόθηκαν λύσεις που δεν είναι λύσεις. Σας λέω για παράδειγμα έκθεση Λαμίας, θέματα παιδείας κλπ. Όλα αυτά. Υπάρχει μια απογοήτευση και από την πολιτική γενικότερα που ασκείται σε σχέση με τα συμφέροντα της Φθιώτιδας. Κοιτάξτε, από τη σημερινή κυβέρνηση νομίζω το πρόσημο των θετικών και των αρνητικών της τελευταίας τετραετίας νομίζω είναι ξεκάθαρα αρνητικό. Νομίζω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας υποβαθμίστηκε από τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν θέλω να με φτάσει στο άκρο του μηδενισμού. Για παράδειγμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας μπήκε ένας μαγνητικός τομογράφος. Ο μαγνητικός τομογράφος δεν προβλέπονταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν ήταν στους σχεδιασμούς, δεν υπήρχαν τα κονδύλια. Είναι θετικό για την περιοχή μας ότι μπήκε ένα τέτοιο καινούριο περιουσιακό στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, μπήκε ένας καινούριος αξονικός τομογράφος. Είναι θετικό ότι μπήκε καινούριος αξονικός τομογράφος. Είναι αρνητικό όμως το ότι αυτός καθυστέρησε επί 4 χρόνια. Ευτυχώς δεν χάθηκαν τα κονδύλια που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για αυτόν τον αξιονικό τομογράφο. Πάμε στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Πριν πάμε εκεί, αν θέλετε να μείνουμε λίγο στα θέματα υγείας, κύριε Σταϊκούρα, δεδομένου καλό είναι αυτό για το νοσοκομείο της Λαμίας, αλλά υπάρχουν και τα κέντρα υγείας, τα οποία υπολειτουργούν, είναι υποστελεχωμένα, δεν έχουν πλέον και τον εξοπλισμό, αυτό που το σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτείται, ώστε να μην καταφεύγουμε στο νοσοκομείο. Και βέβαια θα σας μιλήσω για ένα θέμα που είναι πληγή. Το κέντρο υγείας Καμένων Βούλων, κατεφημισμένο κέντρο υγείας, δηλαδή είναι ένα αγροτικό ιατρείο που λειτουργεί από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Επειδή δεν ήξερα την έκταση στην οποία θέλατε να πάμε σε κάθε ενότητα. Όχι, μας ενδιαφέρει αυτό. Με καλοκαίρι τώρα θα μαζευτούν κάτω στα Καμένα Βούλα 30.000 άνθρωποι. Είναι πολύ εύλογο να πούμε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Πρέπει συνολικά να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Το 2014 δημιουργήθηκαν δύο οργανισμοί. Ένας οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και ένας οργανισμός ακριβώς για το κέντρο το οποίο είπατε στα Καμένα Βούλα, για την ακρίβεια. Στο καινούριο. Ναι. Αυτοί οι δύο οργανισμοί, ειδικά της Λαμίας, προέβλεπε αύξηση του αριθμού κλινών και αύξηση των ιατρών και των νοσηλευτών, ακριβώς για να γίνει ένα σύγχρονο, μεγάλο, περιφερειακό νοσοκομείο. Ναι. Χαίρομαι που το τελευταίο χρονικό διάστημα, με καθυστέρηση 4 ετών, με βάση αυτόν τον οργανισμό του 2014, καλύπτονται κάποιες θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς όμως, πράγματι, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε πολλά κέντρα υγείας της περιοχής μας. Όχι σε όλα, έχω πάει σε όλα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και κέντρα υγείας τα οποία μου εμφανίζουν, και ισχύει αυτό, μια καλύτερη εικόνα συγκριτικά με άλλα. Για παράδειγμα, στην Αταλάντη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν συνολικά προβλήματα. Συμπεράσμα. Θα πρέπει πάνω σε αυτόν τον οργανισμό να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να στελεχωθεί ακόμα καλύτερα όχι μόνο το νοσοκομείο Λαμίας, αλλά και τα κέντρα υγείας της περιοχής. Και ναι, πρέπει η επόμενη κυβέρνηση να επιλύσει με ρεαλισμό, στα πλαίσια του εφικτού, το θέμα του κέντρου υγείας στα Καμένα Βούλα. Για να δούμε, γιατί σας είπαμε, πάμε καλοκαίρι τώρα. Στο παρελθόν, αναλαμβάνω το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί, στο ότι από εκείνο το περιουσιακό στοιχείο πήραμε ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό και τον μεταφέραμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Θεωρώ ότι ορθώς πράξαμε, γιατί με την εικόνα την οποία και εσείς έχετε για το κέντρο υγείας εκεί, αυτός ο εξοπλισμός θα ήταν άχρηστος. Τουλάχιστον σήμερα χρησιμοποιείται υποφελία των πολιτών της περιφερειακής. Και υπάρχουν και πολλά ακόμη μηχανήματα που είναι τυλιγμένα στα χαρτιά εκεί κάτω. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, Πανελλήνια Έκθεση, κύριε Σταϊκούρα. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Φέτος, αν έχω αντιληφθεί σωστά, δεν θα γίνει. Όπως και πέρυσι. Είναι η αντίληψη. Η κυβέρνηση γρήγορα προσπαθήσει να κάνει κάτι, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Βεβαιασμένα και έτσι πανηγυριτζήθηκα, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δεν το θέλουμε. Δεν μπορεί να γίνει. Έτσι. Επίσης θα σας πω ότι η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας δεν ήταν αυτό που οραματιζόμασταν στο παρελθόν. Αλλά αν μη τι άλλο, γίνονταν η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Έχουμε 3 χρόνια που δεν γίνεται η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Η κυβέρνηση άργησε, καθυστέρησε, κυνηγούσε ουσιαστικά την ώρα της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
σε όλη τη δημόσια σφαίρα να υπάρχει απόλυτη καθαρότητα, διάβγεια και ανάλυση των πεπραγμένων όλων των διοικήσεων και όλων των πολιτικών. Αλλά δεν μπορεί αυτό να σταματάει τη λειτουργία ενός φορέα μιας επιχείρησης. Εδώ συνεπώς η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα νομοθετικό πλαίσιο, ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο η ίδια η διοίκηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας που διόρισε η σημερινή κυβέρνηση ουσιαστικά είχε ενστάσει και προβληματισμούς. Από το πού ανήκει το περιουσιακό στοιχείο, από το ποια είναι η κατανομή μεταξύ Δήμου Φορέα και Επιμελητηρίου και ούτω καθεξής. Δήμου Περιφέρειας και Επιμελητηρίου και ούτω καθεξής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη, σε συνεργασία, σε συνεννόηση με τις καινούργιες αρχές, στην Περιφέρεια και στο Δήμο Λαμίων. Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο, νομίζω εδώ τα πράγματα είναι πολύ ευδιάκριτα. Έχει υποβαθμιστεί εξαιρετικά η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό. Εδώ θα μου επιτρέψετε μια επισήμανση, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές και έχω μια, αν θέλετε, ιδιαίτερη ευαισθησία. Ναι, χάθηκε ο τίτλος Πανεπιστήμιο σε Ελλάδα στο παρελθόν. Φταίνε πολύ. Φταίνε πολύ και εκτός φθιότητας και εντός φθιότητας. Γιατί η ευθύνη κάθε φορά επιμερίζεται. Και η ανέβρεση ενός χώρου, για παράδειγμα, δεν είναι ευθύνη πάντα της κεντρικής πολιτικής διοίκησης. Ναι. Αν δείτε στην Πελοπόννησο, η τοπική αυτοδιοίκηση παραχώρησε χώρο και γρήγορα έγινε πανεπιστήμιο. Εδώ ψάχναμε επί χρόνια και κανένας δεν αναλάβανε την ευθύνη. Και πράγματι είχαμε ένα πανεπιστήμιο Αστέρας Ελλάδος το οποίο υπολειτουργούσε. Το 2013 δεν υπήρξε πανεπιστήμιο Αστέρας Ελλάδος. Όμως υπήρξε ΤΕΗ Στερεάς Ελλάδος με έδρα τη Λαμία. Δεύτερον, υπήρξε σχολή στη Λαμία με δύο τμήματα, άρα με υπερδιπλασιασμό του αριθμού των φοιτητών. Τρίτον, υπήρχε εκλογή μελών ΔΕΠ, πανεπιστημιακών δηλαδή. Τέταρτον, δημιουργήθηκε μεταπτυχιακό, στο οποίο πολλά παιδιά του νομού Φιώτιδας, και το ξέρετε και εσείς, κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές στην πόλη τους, αντί να πηγαίνουν στην Αθήνα που έχει ένα τεράστιο κόστος. Και πέμπτον, ξεκίνησαν οι διαδικασίες με συμπατριώτες μου, τους οποίους ευχαριστώ, προκειμένου να βρεθεί ένας χώρος για να γίνουν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, αλλά και κέντρο εκπαίδευσης και καινοτομίας. Αυτός ο χώρος, ο οποίος προκρίθηκε τότε, ήταν ο χώρος της πρώην Παβίτ. Το 2014 εξασφαλίστηκε και 1 εκατομμύριο, για την ακρίβεια 950.000 ευρώ, προκειμένου ακριβώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να πάρει τα περιουσιακά στοιχεία από εκεί, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτηθεί. Αυτά το 2014. Το 2015, ο Τσακαλώτος, στην έκθεση του μέσα, διατήρησε τις 950.000 ευρώ. Και από τότε μέχρι πριν από 20 μέρες, η παρούσα κυβέρνηση δεν έκανε απολύτως τίποτα γι' αυτό. Και όχι μόνο δεν έκανε, υποβάθμισε ακόμα περισσότερο τη Στερεά Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε η μόνη περιφέρεια που δεν έχει πανεπιστημιακό ίδρυμα. Ναι. Όποιο μέλος ΔΕΠ τώρα, ακόμα και στη Λαμία, ακόμα και στο πρώην ΤΕΗ, κάνει μια έρευνα, κάνει μια μελέτη, είναι σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει πλέον ο τίτλος Στερεά Ελλάδα. Υπήρχε με το ΤΕΗ. Ναι. Θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα το ΤΕΗ. Καμία αμφιβολία. Το έχουμε συζητήσει. Αλλά αν μη τι άλλο, στη Λαμία λειτουργούσε ικανοποιητικά. Υποβάθμισε συνεπώς πολύ αυτό. Και ήρθε ο κ. Τσίπρας πριν από 20 μέρες, ένα μήνα προεκλογικά εδώ στη Λαμία, και είπε προγραμματική δήλωση για την επόμενη διακυβέρνησή του, που ευτυχώς δεν θα υπάρξει, αναφέροντας την ΠΑΒΙΠ. Δηλαδή, 4 χρόνια μετά, πρέπει να πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε εμείς το 2014. Γιατί να χαθεί τόσος χρόνος, γιατί να χαθούν πανεπιστημιακά τμήματα και ιδρύματα από την περιοχή μας, μόνο και μόνο για να μην φανεί στο μεσοδιάστημα ότι κάτι ξεκίνησε. Κύριε Σταϊκούρα, χάθηκε. Αλλά μην γυρίζουμε στο παρελθόν. Μελλοντικά μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτή την κατάσταση. Μελλοντικά νομίζω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για να υπάρξει σοβαρό πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος. Και ένα τελευταίο, αν θέλετε, κύριε Στέα. Και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες μου. Ωραία. Το κρατάμε και ως δέσμευσή σας. Εκείνο όμως, καλά είναι όλα αυτά. Προτεραιότητες, είπα. Δεσμεύσεις, ξέρετε, επειδή εάν ήταν στο χέρι μου μόνο, θα δεσμευόμουν. Επειδή όμως εύχομαι. Λοιπόν, θα σας το θυμίζουμε κάθε φορά που θα μιλάμε.
Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα το θυμίζουμε εμείς και εσείς πράτετε ανάλογα. Λοιπόν, κύριε Σταϊκούρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν το αγγίζουμε και πολύ, γιατί δεν είναι και τόσο έτσι στη δημοσιότητα ευρείας της απήχησης, αλλά είναι όμως ένα μείζον θέμα γενικά, είναι η απασχόληση. Λοιπόν, κάποτε εδώ η περιοχή μας είχε εργοστάσια, είχε βάρδιες, βλέπαμε το βράδυ λεωφορεία, μετέφεραν εργαζομένους κλπ. Τώρα έχουμε αναργία, φουλ αναργία. Λοιπόν, πότε θα δούμε εδώ η βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, της Αταλάντης, να ξαναέχει επιχειρήσεις, να ξαναγίνονται επενδύσεις και να ξαναβρίσκουν οι άνθρωποι δουλειά εδώ στον τόπο τους? Πρώτη παρατήρηση. Ότι από εδώ και πέρα, και αυτό θα έπρεπε να υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, οι καλές δουλειές θα δημιουργηθούν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Θα υπάρχουν δουλειές και στο δημόσιο. Θα γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο. Αλλά το δημόσιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να διωγγωθεί. Δεν θα γίνουν απολύσεις, θα γίνουν προσλήψεις λελογισμένες όσες έχει ανάγκη το δημόσιο, εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες με αξιοκρατικά κριτήρια, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η αστυνομία. Ναι. Έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό. Πάμε τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί πρέπει όλοι μας να αγωνιστούμε, κυρίως στο πολιτικό σύστημα, για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, αλλά η υγιής επιχειρηματικότητα, με κανόνες, με εταιρική διακυβέρνηση, με εταιρική κοινωνική ευθύνη, που θα δίνει μέρισμα πίσω στην κοινωνία, τέτοια επιχειρηματικότητα αναφέρομαι, που θα δημιουργήσει καλές θέσεις απασχόλησης. Πέρα από το εάν θα υπάρξει ή πώς θα λειτουργήσει μια βιομηχανική περιοχή, το θέμα είναι καταρχήν να βοηθήσεις την κάθε επιχείρηση. Μεγάλη, μικρή, μεσαία. Άρα να δημιουργήσεις προϋποθέσεις για θέσεις απασχόλησης. Εμείς τι λέμε συνεπώς? Πρώτον, άμεσα να μειώσουμε φόρους. Μεταξύ των άλλων και φόρους επιχειρήσεις. Με κριτήριο όχι να βοηθήσουμε την κερδοφορία της επιχείρησης, αλλά να βοηθήσουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Δεύτερον, να ενισχύσουμε με ρευστότητα τις επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αιματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις. Ναι. Πάνε στις τράπεζες και δεν υπάρχουν οι πόροι. Επειδή συνεπώς αυτό δεν μπορώ να σας το υποσχεθώ ότι σε 6 μήνες ξαφνικά οι τράπεζες θα ανοίξουν τα σεντούκια και θα βγάλουν λεφτά. Δύσκολο, γιατί πρέπει να επιστρέψουν καταθέσεις και να αντιμετωπίσουν το θέμα των κόκκινων δανείων. Άρα αυτό μπορεί να πάρει ένα χρόνο περίπου. Άμεσα μπορούμε να πληρώσουμε ως κράτος αυτά που χρωστάμε στον ιδιωτικό τομέα και τα οποία συνεχώς διωγγώνονται. Ναι. Και να εκτελέσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο η κυβέρνηση σήμερα υποεκτελεί, έτσι ώστε να έρθουν πόροι στην περιφέρεια, η περιφέρεια να τα διοχετεύσει σε έργα και οι επιχειρήσεις της περιοχής να χρηματοδοτηθούν για έργα τα οποία θα υλοποιηθούν στην περιφέρεια. Ναι. Και φυσικά να άρουμε τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται. Δηλαδή, κάτι ακόμα, θα καταργηθούν το capital controls. Να έρθουν οι κεφαλαιακοί περιορισμοί στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και τέλος, υπάρχουν αρκετοί πόροι από την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο το ΕΣΠΑ. Σίγουρα. Είναι πάρα πολλοί πόροι, πάρα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν υπάρχει ένας ενίος φορέας στη χώρα, ο οποίος να έχει τον συνολικό συντονισμό και την εποπτεία όλων αυτών των κονδυλίων. Τι πρέπει να γίνει και τι έχουμε να κάνουμε? Θα δημιουργήσουμε ένα τρίτο φορέα, ώστε ΕΣΠΑ και όχι μόνο, όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στην Ευρώπη, να υπάρχει ένας συντονισμός, ώστε κάθε επιχείρηση στη φτιότητα να ξέρει πού θα αποτανθεί για να χρηματοδοτηθεί η επενδυτική πρωτοβουλία. Έτσι θα δημιουργηθούν καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και στην περιφερειακή ενότητα. Αυτό θέλουμε. Κύριε Σταϊκούρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας. Γεια χαρά.